Θα δώσουμε το λόγο τώρα στον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λιβανό. Ελάτε, κύριε Λιβανό. Ελάτε, κύριε Λιβανό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κανένας, φαντάζομαι, από εμάς δεν θα διέκοπτε έναν διάλογο δύο κυριών, συναδέλφων και δει πάντα τεκμηριωμένων και σοβαρών. Οπότε χαρά μου να σας παρακολουθώ και από αυτό το βήμα. Συζητάμε σήμερα το δεύτερο κρίκο μιας αλυσίδας πρωτοβουλειών από το Υπουργείο Παιδείας. Πριν από ένα μήνα περίπου είχαμε το νομοσχέδιο για την αναβάθμιση του δημόσιου σχολείου. Σήμερα έχουμε το νομοσχέδιο για την αναβάθμιση, έτσι το βλέπω εγώ, του ιδιωτικού σχολείου. Όπως και στο προηγούμενο, έτσι και σε αυτό, ξεσηκώσατε στις επιτροπές τον κόσμο με τα ζητήματα της αντισυνταγματικότητας. Όλη σας η κριτική στάθηκε εκεί και είδαμε σήμερα ότι τελικά δεν ασκήσατε το δικαίωμα να έρθετε εδώ να συζητήσουμε και πιθανόν να κριθεί αντισυνταγματικό αυτό το νομοσχέδιο, διότι ξέρετε πολύ καλά ότι και συνταγματικές είναι οι διατάξεις τις οποίες φέρνει και τώρα και τότε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας και πολύ καλά έχει κάνει τη δουλειά της, διότι εργάζεται συστηματικά με ένα μόνο σκοπό, την ενίσχυση της εκπαίδευσης σε όλο της το φάσμα. Αυτό δείχνει έμπραχτα τη συνέπεια λόγων και πράξεων της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Στο πλαίσιο αυτό, εγώ προσωπικά θα ήθελα να συγχαρώ την πολιτική ηγεσία, τόσο την κυρία Κεραμέως, την κυρία Ζαχαράκη και τον κύριο Πρίτανη που είδα ότι ήρθε τώρα, για την προσπάθειά τους. Είναι πραγματικά υποκριτικό να προσπαθούν κάποιοι να συνδέσουν συμφέροντα και χρηματισμούς με την προσπάθεια αναβάθμισης της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Καταντά κωμικό, επίσης, να αναφέρονται κάποιοι βουλευτές σας σε ένα ατελείωτο ρουσφέτη τη στιγμή που πολλοί από εσάς, από εσάς τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και του ΜέΡΑ25, να επιλέγουν να στείλουν στα ακριβώς αυτά τα ιδιωτικά σχολεία τα παιδιά τους. Είναι, νομίζω, υποκριτικό. Είναι όμως χειρότερο, είναι θλιβερός ο χαρακτηρισμός μεσήτρια συμφερόντων για την Υπουργό Παιδείας της πατρίδας μας. Όπως επίσης είναι εκτός κοινοβουλευτικής δεοντολογίας η χαρακτηριστική κίνηση των δακτύλων που κάνατε, που υπονοεί χρηματισμούς. Τι εννοείται αλήθεια με αυτό? Ότι υπάρχουν στελέχοι της κυβέρνησής μας που χρηματίζονται? Ότι η ίδια η Νέα Δημοκρατία χρηματίζεται? Αν αυτό εννοείται, τότε αγαπητέ κύριε φίλη, δώστε εδώ μέσα στο Κοινοβούλιο ονόματα και διευθύνσεις. Όχι λάσπη, όχι ψέματα στον ανεμιστήρα. Αν πάλι εννοούσατε κάτι άλλο και στον ιρμό της σκέψης σας ξέφυγαν αυτές οι εκφράσεις και αυτές οι κινήσεις, τότε, ειλικρινά με όλο το σεβασμό, θα σας παρακαλήσω να ανακαλέσετε. Πραγματικά, σας σέβομαι, προσωπικά το ξέρετε αυτό, και πάντα ακούω με προσοχή τις απόψεις σας, ασχέτως αν ιδεολογικά διαφωνώ κάθετα. Διαφωνώ κάθετα με αυτά που προτείνετε, πλην όμως σας σεβόμαστε απολύτως. Αναγνωρίζουμε ότι έχετε το θάρρος της γνώμης σας, το θάρρος της γνώμης ενός πραγματικού αριστερού, που ενίοτε πάει και κόντρα στο ρεύμα της παράταξής σας. Όμως, λυπούμε που το λέω, αυτή τη φορά εκτραπήκατε. Οι προσωπικές επιθέσεις στην πολιτική επιστρατεύονται μόνο για να υπερκαλύψουν την ένδυα επιχειρημάτων. Αντιλαμβάνομαι ότι αδυνατείτε να αντιπαρατεθείτε με τεχνοκρατικά επιχειρήματα. Αδυνατείτε να αντιπαρατεθείτε με πολιτικά επιχειρήματα και γι' αυτό καταφύγατε στις προσωπικές επιθέσεις κατά της κυρίας Κεραμέως. Σαχρεναχλεί μάλλον ότι μία νέα, άρτια καταρτισμένη επιστήμονας και αποτελεσματική πολιτικός στέκεται απέναντί σας. Μα πιο πολύ απ' όλα φοβάμαι ότι σας ενοχλεί ότι έχει δίκιο. Όλες αυτές οι επιθέσεις όμως τελικά μειώνουν την αξιοπιστία του ΣΥΡΙΖΑ, όχι της Νέας Δημοκρατίας. Η κυρία Κεραμέως προσωπικά και πολιτικά κρίνεται και δικαιώνεται. Το καλύτερο, ειλικρινά και με όλο το σεβασμό που σας έχω, για αυτή τη διαδικασία, αλλά και για την ίδια τη συζήτηση για την παιδεία, είναι να ανακαλέσετε αυτούς τους χαρακτηρισμούς. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, τα 4,5 χρόνια της διακυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ φανέρωσαν πρακτικά τον ιδεολογικό σας αναχρονισμό αλλά και τα ιδεολεπτικά σας μίση και πάθη. Δείξατε τη μοχθηρία σας στη μεσαία τάξη και στους ελεύθερους επαγγελματίες. Με παροχημένες αντιλήψεις περί κρατισμού αποκηρύξατε κάθε τι ιδιωτικό και βεβαίως στο πλαίσιο αυτό και την ιδιωτική εκπαίδευση.
Αφού δεν καταφέρατε να την κλείσετε ολοκληρωτικά, όπως σας είπε πριν και ο Υπουργός και όπως είπαν και άλλοι βουλευτές, αφυδατώσατε την ιδιωτική εκπαίδευση υπό το πρίσμα εξισωτικών αντιλήψεων που ζητούν ουσιαστικά μία και μόνη εκπαιδευτική ομοιομορφία. Ενισχύσατε τον παρεβατισμό και την υπερσυγκέντρωση, καθιστώντας ασφικτικό τον κρατικό έλεγχο στην ιδιωτική εκπαίδευση. Τα ιδιωτικά σχολεία απογυμνώθηκαν από τη δυνατότητα λήψης αποφάσεων ακόμα και για τα πιο απλά καθημερινά πράγματα. Όμως και η σύγκριση του θεσμικού πλαισίου στη χώρα μας είναι απογοητευτική, ήταν απογοητευτική μέχρι πρότινος σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Είμαστε από τις τελευταίες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπου επιβάλλεται η ακριβής εφαρμογή ενός εθνικού προγράμματος σπουδών χωρίς τη δυνατότητα καμίας παρέκκλησης. Θέλετε να ρυθμίζετε τα πάντα, ενώ η τάση σε όλα τα αναπτυγμένα κράτη είναι η παροχή βαθμών ελευθερίας στα σχολεία και η ενίσχυση της ουσιαστικής αυτονομίας τους. Πόσο πίσω στέκεται ακόμα ο ΣΥΡΙΖΑ από την ιστορία? Εάν δεν αφήσουμε τα ιδιωτικά σχολιά μαζί με τα πειραματικά που συζητάγαμε πριν από ένα μήνα να αναπτύξουν εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας, τότε πώς θα ενισχύσουμε τη γενοτομία σε αυτόν τον τόπο? Το παρόν όμως σχέδιο πρακτικά έρχεται να θεραπεύσει ακριβώς τις στρεβλώσεις που εσείς επιβάλλατε. Η εισηγήτριά μας, η κυρία Πιπηλή, όπως πάντα μίλησε εξαιρετικά, μίλησε τεχνοκρατικά, πολιτικά και ιδεολογικά και ανέλησε τις πτυχές του νομοσχεδίου, όπως το ίδιο έκαναν και οι συνάδελφοι βουλευτές και η κυρία Υπουργός πριν από λίγο. Εγώ θέλω απλά, και για να σώζουμε και χρόνο, να μοιραστώ μαζί σας μία σκέψη. Με το νομοσχέδιο αυτό που συζητάμε και θα υπερψηφίσουμε σήμερα, παρέχεται στα ιδιωτικά σχολεία η απαιτούμενη ευελιξία, προκειμένου να ενισχυθεί η πρωτοβουλία και η καινοτομία, να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των σχολικών μονάδων προς όφελος των μαθητών τελικά, χωρίς να χάνεται, και εδώ είναι πλήρης η διαφωνία μας, η συνταγματικά προβλεπόμενη εποπτεία από το κράτος. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, εμείς θεωρούμε ότι ο δημόσιος και ο ιδιωτικός τομέας μπορούν να λειτουργούν παράλληλα και να αλληλοσυμπληρώνονται. Δεν τους βλέπουμε ούτε αντιπαραθετικά, ούτε αντιδιασταλτικά. Γι' αυτό άλλωστε το παρόν νομοσχέδιο αντανακλά τις βαθιές ιδεολογικές διαφορές της πολιτικής μας από αυτές του ΣΥΡΙΖΑ. Για εμάς η αγορά, η ιδιωτική πρωτοβουλία δεν είναι εχθρός. Είναι τομέας κρίσιμος και αναγκαίος για την ευημερία και την πρόοδο της κοινωνίας και της οικονομίας. Με θεμέλιο λίθο της πολιτικής μας, την ισότητα των ευκαιριών και την κοινωνική δικαιοσύνη, και αυτό σας το επαναλαμβάνουμε για να το εμπεδώσετε κάθε φορά, οι φιλελεύθερες και προοδευτικές μας προτάσεις είναι τελικά αποτελεσματικές και αναπτυξιακές, ιδίως στον ευαίσθητο χώρο της παιδείας, δημόσιας και ιδιωτικής. Και αγαπητή κυρία Ξενογιαννακοπούλου, δεν είμαστε νεοφιλελεύθεροι, σας το έχουμε πει πολλές φορές. Είμαστε ριζοσπάστες φιλελεύθεροι, προοδευτικοί και συντηρητικοί. Είμαστε δημοκράτες, θα σας αρέσει αυτό που θα πω. Είμαστε δημοκράτες δεξιοί, κεντρώοι και μιλάμε δυστυχώς για σας στην καρδιά, ευθέως στην καρδιά όλων των προοδευτικών και φιλελεύθερων κεντροαριστερών. Είμαστε η παράταξη του μέτρου των μεγάλων εθνικών αποφάσεων και τελικά είμαστε η παράταξη, θα μου επιτρέψετε να το πω, της λογικής. Στην πατρίδα μας το 6% των μαθητών, από ό,τι διαβάσαμε, φυτά σε ιδιωτικά σχολεία. Μπορεί, όπως είπε ο κύριος Φίλης πριν, το ποσοστό να είναι χαμηλό. Είναι όμως ψηλό, συγκριτικά με την υπόλοιπη Ευρώπη, όσον αφορά στα μη επιχορηγούμενα από το κράτος ιδιωτικά σχολεία. Και είμαστε από τις λίγες χώρες που όπου δεν διαθέτουμε τα επιχορηγούμενα από το κράτος ιδιωτικά εκπαιδευτήρια. Από τη λειτουργία της ιδιωτικής εκπαίδευσης, αν δεν κάνουμε λάθος σε αυτά που ψάξαμε να βρούμε, το κράτος εξοικονομεί ετησίως πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ. Μάλιστα, στα παιδιά των ιδιωτικών σχολείων δεν παρέχονται καν δωρεάν τα εκπαιδευτικά, τα σχολικά βιβλία, κάτι που, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχει διορθωθεί και ίσως η ηγεσία του Υπουργείου θα έπρεπε να το κοιτάξει, καθώς όλοι εμείς οι γονείς που έχουμε την τύχη ή την επιλογή να στέλνουμε τα παιδιά μας σε ιδιωτικά σχολεία, φορολογούμαστε κανονικά
και επιβαρυνόμαστε διπλά για την εκπαίδευση των παιδιών μας. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η αναβάθμιση της παιδείας απαιτεί μείωση του κρατικού συγκεντρωτισμού και αύξηση της ελευθερίας, του πειραματισμού και του ανταγωνισμού. Ο ανταγωνισμός μεταξύ περισσότερων παρόχων εκπαιδευτικών υπηρεσιών, δημόσιων και ιδιωτικών, οδηγεί σε αναβάθμιση της ποιότητας και μείωση του κράτους. Και τα δυο, και προσέξτε το αυτό, είναι ιδιαίτερα σημαντικά για ποιους? Για τους μη προνομιούχους, τώρα που ήρθε ο κύριος Καστανίδης και ξέρει καλά για τους μη προνομιούχους. Αυτό κάνουμε και αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε. Στόχος μας είναι η συνολική φυγή της ελληνικής παιδείας προς τα μπρος. Για όλες τις Ελληνίδες και για όλους τους Έλληνες και ειδικά για τους πιο αδύναμους. Γιατί η παιδεία είναι το πιο πολύτιμο εργαλείο για την οικονόμηση, για την οικοδόμηση της νέας Ελλάδας που ονειρεύεται η κυβέρνησή μας και η Νέα Δημοκρατία. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε συνάδελφε. Το λόγο τώρα έχει η κυρία